Να καλωσορίσουμε τον κύριο Παπαζάχο, που είναι βεβαίως καθηγητής σεισμολογίας. Να δούμε πού βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά, μετά το χθεσινό σεισμό που δεν τον περιμένατε κι εσείς οι επιστήμονες μας, το είχατε πει κι εσείς νωρίτερα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας ρωτήσω αν είναι από το ίδιο ή από άλλο ρήγμα. Το βασικό για τον κόσμο που παρακολουθεί είναι τι συνέχεια θα υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση και τρίτου σεισμού 6 Ρίχτερ στην περιοχή. Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το τελευταίο ερώτημα που λέτε. Σε μια τέτοια μετασεισμική ακολουθία και όπως εξελίσσεται, και επειδή είναι μια ακολουθία η οποία έχει καταλάβει ένα μεγάλο όγκο από το χωριό Κουτσόχυρο στα Ανατολικά μέχρι σχεδόν την Ελασσόνα, ναι. Σε αυτήν την μεγάλη περιοχή προφανώς μπορεί να γίνουν και άλλοι ισχυροί μετασεισμοί. Θα είναι μάλλον απίθανο να μην γίνουν ισχυροί μετασεισμοί. Ένα μετασεισμό τάξη 5-5,5 και λίγο μεγαλύτερο μπορεί άνετα να γίνει τις επόμενες ώρες ή και μέρες. Συνεπώς δεν έχει ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση μετασεισμική ακολουθία. Ή τουλάχιστον με αυτό το δεδομένο πρέπει να κινηθούν οι κάτοικοι, με το πιο δυσμενές δεδομένα. Ας ευχηθούμε το για το καλύτερο, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο. Και το χειρότερο είναι ότι η μετασεισμική ακολουθία την επόμενη εβδομάδα θα είναι μια δύσκολη μετασεισμική ακολουθία. Με παροδικές υφέσεις, όπως τώρα τις τελευταίες 10 ώρες που φαίνεται να έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, και με πάλι εξάρσεις οι οποίες θα υπάρχουν. Τώρα, αν αυτό οφείλεται σε το ίδιο ρήγμα, σε ένα γειτονικό κομμάτι, και αν του έχει σπάσει ένα μεγάλο ή μικρότερο κομμάτι, όλες τις δηλώσεις που ακούσετε πριν είναι απολύτως συμβατές. Πράγματι είναι σπάνιο φαινόμενο, όπως υποθύμησε ο Λέκας, όπου είχε γίνει ξανά το 2013. Πράγματι μπορεί να είναι στον ίδιο σεισμογόνο όγκο, γιατί αν δείτε που έγινε ο σεισμός, έγινε μέσα και που έγινε η σεισμική ακολουθία. Ναι. Πράγματι υπάρχουν υποψίες, όπως είπε ο Θανάσης ο Γκανάς, ότι μπορεί να υπάρχει ένα κομματάκι το οποίο έσπασε πιο κοντά στο Αμούρι και έδωσε το συγκεκριμένο σεισμό. Οι επιστημονικές αυτές, όχι διαφορές, οι συμπληρωματικές πληροφορίες, καθόλου δεν αλλάζουν την ουσία που είπατε. Και η ουσία είναι ότι η σεισμική ακολουθία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχει λόγος ανησυχίας και για γειτονικές περιοχές που αυτήν την ώρα δεν έχουν πληγεί άμεσα, αλλά φοβούνται ενδεχομένως ενεργοποίηση και άλλων ρηγμάτων. Μετά τη δεύτερη σκληροδόνηση. Όταν γίνεται ένας ισχυρός σεισμός, πάντα ενεργοποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό κάποια γειτονικά ρήγματα. Αν δείτε την ακολουθία της Σάμου που έγινε τον Οκτώβριο, θα δείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες 7, 8, 10 ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή και πάνω στη Σάμο και στο θαλάσσιο χώρο είχαν ενεργοποιηθεί. Το ότι ενεργοποιείται ένα ρήγμα γειτονικό και εμφανίζει μια μικροσεισμική δραστηριότητα δεν σημαίνει ότι θα γίνει κάποιο ισχυρό σεισμό στο γειτονικό ρήγμα. Συνεπώς, και είναι αλήθεια ότι ενεργοποιούνται κάποια δευτερογενή ρήγματα και είναι αλήθεια ότι συνήθως αυτό δεν συνοδεύεται από κάποιους σεισμούς. Υπήρχαν περιπτώσεις, θυμάστε το 2016 στην Ιταλία, που σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις οδηγήθηκαν σε αλληλουχία ισχυρών σεισμών σε γειτονικά ρήγματα. Αυτό όμως είναι γενικά σπάνιο. Το ότι δεν περιμένατε τη χθεσινή δόνηση, κύριε καθηγητά, και τελειώνω με αυτό, σας βάζει σε μια νέα διαδικασία. Παρακολουθείτε διαφορετικά την εξέλιξη του φαινομένου από εδώ και μπρος. Αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που δεν την περίμενε. Ενώ το εξής, ότι δεν είχαμε πει σε όλους τους τόνους κατηγορηματικά ότι ένας τυπικός μετασεισμός τάξης του 5-8 μπορεί να γίνει σε ένα κύριο σεισμό 6-3. Έγινε ένας σεισμός λίγο μεγαλύτερο μεγέθους. Δεν είναι καθόλου έκκληση και έχει ξαναγίνει. Κατά συνέπεια, δεν είναι κάτι απρόσμενο, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα σε μια τυπική, δυσμενή δυστυχώς, αλλά τυπική μετασεισμική ακολουθία. Η ουσία είναι μία εδώ, κύριε Λιμπεράκη. Να σταματήσει ο κόσμος να ακούει όλες αυτές τις φήμες που έχουν αναπτυχθεί για πολύ ισχυρό σεισμό τις επόμενες 2 ώρες. Και σήμερα υπήρχαν φήμες, βγήκε ο κόσμος έξω από τα σπίτια του. Κανένα επιστημονικό δεδομένο, σεισμολογικό, γεωλογικό ή από τα δορυφορικά δεδομένα δεν προτείνει ότι έχουμε κάποια ενεργοποίηση κάποιου μεγάλου γειτονικού ρήγματος. Λοιπόν, κύριε Παπαζάχο, την κρατάμε την τοποθέτησή σας. Την ακούν και οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Βεβαίως, ο νέος σεισμός επέτεινε το πρόβλημα και τις καταστροφές, γι' αυτό και είναι εκατοντάδες άνθρωποι ακόμη στο δρόμο και θα μείνουν για αρκετό καιρό, φαίνεται. Όλοι οι επιστήμονες εδώ είναι, κυρία Λιμπερά, και εγώ είμαι στον τύρνα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Θα κοιμηθώ σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Όλοι οι άνθρωποι είναι εδώ. Κανείς δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαζάχο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.